Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γεια σας. Σε λίγη ώρα η εθνική ομάδα του μπάσκετ θα ξεκινήσει έναν από τους σημαντικότερους αγώνες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Απέναντι στη Μεγάλη Ιουγκοσλαβία θα διεκδικήσει την είσοδό της στον τελικό του 25ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πράγμα που καμία εθνική μας ομάδα σε οποιοδήποτε σπορ δεν έχει μπορέσει να κάνει μέχρι σήμερα. Κατάμεστο από περισσότερους από 15.000 φιλάθλους το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γεμάτο πανό, γεμάτο σημαίες. Οι διαιτητές του αγώνα, ο Γάλλος Μαϊνινί και ο Ισραηλινός Γουόρνικ, αριστερά ο Γάλλος, δεξιά ο Ισραηλινός. Σας παρουσιάζουμε τους παίκτες που απαρτίζουν τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Ιουγκοσλαβίας. Και η παρουσίαση των ομάδων τώρα σε λίγο. Πεντάδα η ελληνική, Γκάλης, Γιαννάκης, Καμπούρης, Φασούλας, Χριστοδούλου. Την ελληνική ομάδα απαρτίζουν. Χειροκροτήματα, καθώς από τα μεγάφωνα αναγγέλλεται η παρουσίαση της ελληνικής ομάδας. Ο Γιουγκοσλάβος coach και η πεντάδα με τον οποίο ξεκινήσει ο Πέτροβιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς, Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, Πάσπαλιε, Βράνκοβιτς και Ραντοβάνοβιτς. Καμπούρης. Νίκος Λινάρδος. Ο Λινάρδος. Παναγιώτης Καρατζάς. Ο Παναγιώτης Καρατζάς. Παγκρατίου. Ο Ρωμανίδης του Άρη. Ο Φιλίππου του Άρη, που αν χρειαστεί μπορεί να παίξει σήμερα, τραυματίας Φιλίππου. Ο Ανδρίτσος του Παναθηναϊκού. Ο Φασούλας του ΠΑΟΚ. Ο πιο ψηλός παίκτης της εθνικής μας, 2 μέτρα και 13 εκατοστά. Με το 14 ο Μέμος Ιωάννου του Παναθηναϊκού. Και με το 15 ο Φάνης Χριστοδούλου του Πανιόνιου. Και ο Πολίτης, προπονητής της εθνικής ομάδας από το 1982, και τώρα η σειρά των Γιουγκοσλάβων. Πέτροβιτς, οι δύο Πέτροβιτς πρώτοι. Γιουγκοσλάβικες σημαίες στην εξέδρα. Ο Γκρίποβιτς, Γκόραν Γκρίποβιτς, 27 ετών, της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Ράντοβιτς, Ζόραν Ράντοβιτς, 27 ετών. Σε πρώτο πλάνο είναι ο Σλάβνης, ο βοηθός προπονητή. Να ο Ραντοβάνοβιτς, ο αρχηγός, με το 12. Με το 13 ο νεαρός Λάντο Ντίβατς, 19 χρονών, 2-12. Ο μοιραίος παίκτης πέρυσι στον ημιτελικό του παγκοσμίου. Και αυτός είναι ο Σβετισιανί, ο Τάνκος Σβετισιανί της Τσιμπόνα Ζάγκρεμ. Ο Τσόσιτς, το πιο μεγάλο αστέρι
του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ. Είναι προπονητής σήμερα. Αμφιλεγόμενος βέβαια. Δέχεται μια πολύ αυστηρή κριτική από τα μέσα, από τους παλιούς δηλαδή προπονητές της Γιουγκοσλαβίας. Τον Ζαράβιτσα, τον Νόβοσελ. Τελευταίο ζέσταμα και σε λίγο το παιχνίδι αρχίζει. Να ο Νίκος Γκάλης, 226 πόντους, έχει πετύχει σε 6 παιχνίδια. Είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Με μέσον όρο 37,6 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Μια μεγάλη ατμόσφαιρα, μια μεγάλη γιορτή. Καθώς ο κόσμος ήρθε να ενισχύσει την εθνική μας, που θα προσπαθήσει σήμερα να κερδίσει για δεύτερη φορά την μεγάλη Γιουγκοσλαβία. Και βέβαια θα πρέπει εκ των προτέρων να πούμε ότι εάν και εφόσον οι Έλληνες παίκτες καταφέρουν αυτό το δεύτερο θαύμα, τότε όχι μόνο θα έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Εδώ η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη δεξιά με την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγο του Πρωθυπουργού, στην πρώτη σειρά των επισήμων. Αυτό είναι το καλάθι στο οποίο κάνει προθέρμανση η ελληνική ομάδα και μας το δίνει έτσι ανυψωμένο. Αυτό, με τη βοήθεια βέβαια και του Ευρυγόνιου Φακού, ο Κώστας, ένας από τους κάμεραμάν της Ερτένα. Ελλάς λοιπόν, Ελλάς στις εξέδρες. Έχουμε μια καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα, επειδή υπήρξε μια παράταση της προηγούμενης συνάντησης και οι παίκτες δεν είχαν στη διάθεσή τους το απαραίτητο 20 λεπτό προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτό τον δεύτερο ημιτελικό. Θα πρέπει να πω και για όσους, Γιαννάκης εδώ που έχει 15 assist σε 6 παιχνίδια, πρέπει να πω για όσους δεν παρακολούθησαν το προηγούμενο ημιτελικό ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και Ισπανία από την ΕΡΤ 2, και για όσους τον παρακολούθησαν να υπενθυμίσω ότι η Σοβιετική Ένωση μπήκε θριαμβευτικά στον τελικό κερδίζοντας τους Ισπανούς με 113-96. Ο Φασούλας 65 rebound σε 6 παιχνίδια, από τους καλύτερους rebounders του πρωταθλήματος. Ο τελικός που θα γίνει την Κυριακή το βράδυ στις 8 και θα έχει αντιπάλους τη Σοβιετική Ένωση με την Ελλάδα ή τη Γιουγκοσλαβία, την νικήτρια δηλαδή του δεύτερου ημιτελικού που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Αντίθετα, ο μικρός τελικός με σίγουρη τη συμμετοχή της Ισπανίας και με αντίπαλο της Ισπανίας την ηττημένη από την συνάντηση αυτή, δηλαδή τη Γιουγκοσλαβία ή την Ελλάδα, θα γίνει αύριο στις 9.30 το βράδυ. Όλα έτοιμα για να αρχίσει αυτό το ιστορικό για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό παιχνίδι. Στο τζάμπολ ο Βράνκοβιτς με τα 2 μέτρα και 15 εκατοστά του και ο Φασούλας με τα 2 μέτρα και 13 εκατοστά. Κερδίζει εύκολα ο Φασούλας και η πρώτη επίθεση από την ελληνική ομάδα με τον Γιαννάκη που κοντρολάρει την μπάλα και προσπαθεί να συντονίσει τους συμπαίκτες του. Χριστοδούλου, Γκάλης, μαρκάρεται από τον Πάσπαλιε, ένα παίκτη 2 μέτρα και 6 εκατοστά, και φάουλ από τον Γιουγκοσλάβο, καθώς ο Νίκος Γκάλης προσπάθησε να διεισδύσει προς την γιουγκοσλαβική ρακέτα. Ξανά η φάση. Έτσι.
έτοιμος ο Γκάλης για τις βολές. 1-0 για την ελληνική ομάδα. Και 2-0 μέσα σε πανηγυρισμούς. Η Γιουγκοσλαβία τώρα με τον Άζα Πέτροβιτς, το μεγαλύτερο από τα δύο αδέλφια, Ντράζαν Πέτροβιτς, κλείνεται από τον Γιαννάκη, δίνει στον αδερφό του τον Άζα. Βλέπουν οι Έλληνες παίκτες με Καμπούρη και Γκάλη και κάνει φάουλ ο Βράνκοβιτς στην προσπάθειά του να ανακόψει τον Γκάλη. Εντυπωσιακό ξεκίνημα. Η ελληνική άμυνα λειτουργήσε άψογα και στις δύο περιπτώσεις, και εκεί που ο Ντράζαν προσπάθησε να φύγει από την εσωτερική, τον έκλεισαν Γιαννάκης και Χριστοδούλου, και στη συνέχεια ο Καμπούρης έκλεισε την μπάλα για να ολοκληρώσει ο Γκάλης. Αυτή η άμυνα που είναι το μεγάλο όπλο της ελληνικής ομάδας. Καμπούρης πασάρει έξω από τον Βασούλα και μέσα σε αποθέωση. 4-0. Έπεσαν οι Γιουγκοσλάβοι πάνω στον Καμπούρη και αυτός πάσαρε στο συμπαίκτη του. Άζα Πέτροβιτς. Ραντοβάνοβιτς. Follow από τον Βράνκοβιτς, κερδίζει ο Πάσπαλε, αλλά κλέβει ο Γιαννάκης. Και τώρα Γκάλης. Ήρεμος, ελίσσεται, σουτ για 3 πόντους από τον Γιαννάκη. 7-0. Εκρηκτικό ξεκίνημα. Ο κόσμος όρθιος πανηγυρίζει. Ο Ντράζεν τώρα με την μπάλα. Για τον Βράνκοβιτς. Πάση παλιέ. Έξω στον Βράνκοβιτς, είναι ακίνδυνος εκεί. Ο Άζα Πέτροβιτς όμως θα τρυπώσει μέσα στο καλάθι. Θα κερδίσει φάουλ από τον Καμπούρη. Μετράει το καλάθι του Άζα Πέτροβιτς. 7-2 και μία βολή για τον Γιουγκοσλάβο playmaker. Το βλέπουμε εδώ. Ο Άζα Πέτροβιτς, 1-93. Η μπάλα φτάνει στον Πάσπαλιε καθώς ξέφυγε από τους δικούς μας. Άζα Πέτροβιτς, ο Χριστοδούλου έκλεψε προς στιγμή αλλά δεν ολοκλήρωσε. Ο Ντράζαν Πέτροβιτς με την μπάλα. Πάντα Ντράζαν με αντίπαλο τον Φάνη Χριστοδούλου. Βράνκοβιτς στον Άζα Πέτροβιτς. Πάσπαλιε. Μα υπάρχει νευρικότητα, το rebound έπρεπε να είναι το δικό μας. Έκανε βήματα εκεί ο Ντράζεν. Έκανε βήματα. Και ο Γουόρνικ δίνει τζάμπολ ανάμεσα σε Φασούλα και Ντράζεν Πέτροβιτς. Πρέπει λογικά να κερδίσει ο δικός μας. Μπάλα στο Χριστοδούλου και από εκεί στο Γιαννάκη. Το σκορ 7-2. 17 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Γκάλης. Χριστοδούλου. Έξω στον Γκάλη. Καμπούρης. Χριστοδούλου. Καμπούρης. Τον σταματάει ο Βράνκοβιτς. Ξανακερδίζει ο Καμπούρης. Ο Μαϊνινί λέει ότι η μπάλα είναι για την Γιουγκοσλαβική ομάδα. Διαμαρτυρίες από τις εξέδρες και από τον μπάγκο της εθνικής μας. Ο Μαϊνινί κάνει παρατηρήσεις να μην σηκώνονται οι παίκτες από τον πάγκο. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Γιαννάκη εκτός φάσης από τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Τρία φάουλ η Γιουγκοσλαβία, ένα η Ελλάδα. Και τώρα ο Φάνης Χριστοδούλου σε θέση playmaker. Χριστοδούλου κοντρολάρει την μπάλα. Θα κλέψει όμως ο Πάσπαλιε μπροστά από τον Γιαννάκη. Και τώρα Ντράζεν Πέτροβιτς. Πασάρει τον Πάσπαλιε. Αυτός θα πλησιάσει το καλάθι και θα εξουδετερώσει εύκολα την αντίσταση του Καμπούρη. 7-4 μείωσαν οι Γιουγκοσλάβοι.
Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου, ένας playmaker αυτή τη στιγμή με 2 μέτρα και 3 εκατοστά ύψους. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Δυο ψηλοί επάνω του, ο Ραντοβάνοβιτς 2-10 και ο Πασπαλιέ 2-6. Φασούλας έξω στον Γκάλι. Το σούτ με ταμπλό, κερδίζει ο Χριστοδούλου μπροστά από τον Πασπαλιέ. Νέα επίθεση για την ελληνική ομάδα. Χριστοδούλου, σούτ για 3 πόντους, ακάλυπτος. 14 από τον Φάνη Χριστοδούλου. Καθώς όλοι είχαν κλείσει πίσω για να καλύψουν τη δίσδυση του Γκάλι. Ράζαν Πέτροβιτς. Προσπαθεί να ανταποδώσει το τρίποντο. Rebound ο Ραντοβάνοβιτς. Παίρνουν πολλά επιθετικά rebound οι Ιουγκοσλάβοι. Φάουλ ο Καμπούρης, καθώς προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Ραντοβάνοβιτς. Είναι το δεύτερο φάουλ της ελληνικής ομάδας και το δεύτερο του Καμπούρη. Ο Αλεξάνδαρ Πέτροβιτς για τον αδερφό του τώρα, τον Τράζεν. Ραντοβάνοβιτς. Ο Γουόρνικ νομίζω ότι έδωσε τώρα φάουλ στον Φασούλα. Ναι, πράγματι χρεώθηκε με φάουλ ο Φασούλας. 15 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι το τρίτο φάουλ για την ελληνική ομάδα. Και ο Ραντοβάνοβιτς, ο Ράτκο Ραντοβάνοβιτς έχει δικαίωμα για 2 βολές. Νάτος εδώ, ο άσος της Τζόμο Βενέτσια. Ελληνική ανακούφιση για την αστοχία του στην πρώτη βολή. 15 μείωσε ο Ραντοβάνοβιτς και τώρα ο Γιαννάκης ανέλαβε το ρόλο του οργανωτή. Πάντα Γιαννάκης για τον Χριστοδούλου. Λάθος πάσα στον Βράνκοβιτς που όμως χρεώθηκε με φάουλ, γιατί όπως έδειξε ο Γουόρνικ έσπρωξε τον Φασούλα προκειμένου να περάσει μπροστά και να γίνει κάτω της μπάλας. Είναι το τέταρτο γιουγκοσλαβικό φάουλ. Και το δεύτερο του Βράνκοβιτς. Γιαννάκης Χριστοδούλου, σουτ για 3 πόντους. 13-5 από τον Φάνη Χριστοδούλου που έχει σημειώσει 2 καλάθια 3 πόντων. Ένα έχει πετύχει ο Γιαννάκης. Ντράζεν Πέτροβιτς. Τον αδερφό του τον Άζα. Ντράζεν πάντα. Προσπαθεί να ξεφύγει και μειώνει σε 13-7. Να ο Ντράζεν. Τώρα Γκάλης. Συμπληρώθηκε το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Χριστοδούλου, Γιαννάκης, Γκάλης. Για τον Χριστοδούλου, νέο σουτ 3 πόντων και ναι, 3 στα 3 ο νεαρός. 16-7. 16-7 με 3 τρίποντα του Χριστοδούλου και 1 του Παναγιώτη Γιαννάκη. Βομβαρδισμός από τρίποντα. Ο Πέτροβιτς για τον Πασπαλιέ προσπαθεί να τα αποδώσει. 16-10. Να ο Πασπαλιέ που έδωσε τη δική του απάντηση στα ελληνικά τρίποντα. Γκάλης. Σουτ 2 πόντων και 18-10. Ο μεγάλος κανονιέρης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ντράζεν Πέτροβιτς. Για τον αδερφό του τον Άζα. Περνάει κάτω από το καλάθι αυτός, έξω στον Πασπαλιέ. Άζα Πέτροβιτς, Ντράζεν. Με αντίπαλο τον Χριστοδούλου. Φασούλας προσπαθεί, rebound ο Ραντοβάνοβιτς. Και είναι το τρίτο φάουλ του Καμπούρη. Πολύ νωρίς φορτώθηκε με φάουλ ο Αργύρης Καμπούρης. Όχι, τελικά είναι στο Γιαννάκη το φάουλ. Ναι, ο οποίος μάρκαρε από πίσω, ο Καμπούρης απλώς στάθηκε όρθιος εκεί, σήκωσε τα χέρια του. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί αν είχαμε τρίτο φάουλ του Καμπούρη μετά από 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, θα έπρεπε ο πολίτης να ετοιμάζεται για να τον αντικαταστήσει. Δύο βολές λοιπόν για τον Ραντοβάνοβιτς.
Ξανά άστοχος. Δεν είναι εύκολο, όσο έμπειρος κι αν είσαι, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να είσαι ψύχρεμος μέσα σε αυτή την πύρινη ατμόσφαιρα. Γκάλης προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Φάουλ από τον Πάσπαλιε. Και η πρώτη αλλαγή του Τσόσιτς. Θα μπει στον αγώνα ο Σβετιτσιάνιν στη θέση του Ραντοβάνοβιτς. Χαμηλώνει την ομάδα του ο Γιουγκοσλάβος προπονητής. Και βλέπω ότι πάει ο Σβετιτσιάνιν πάνω στον Γκάλη. Καθώς ο Πάσπαλιε μετακόμισε προς τη μεριά του Καμπούρη. Ο Χριστοδούλου για τον Γιαννάκη. Και τώρα Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Το μπάσιμο, το σούτ με ταμπλό. Θα χάσει την μπάλα όμως ο Βράνκοβιτς. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα έχει δικαίωμα να εκδηλώσει μια καινούργια επίθεση. Ελλάς, Ελλάς στις εξέδρες. Backdoor για τον Γκάλη. Αυτός πάντα με την μπάλα, Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Υποπίεση το σούτ. 21-10 με 5 ελληνικά τρίποντα. Δεν έχουμε αστοχήσει σε ένα. 2 Γιαννάκης, 3 ο Χριστοδούλου. 21-10. 13 λεπτά πριν από το τέλος του μηχρόνου. Άζα Πέτροβιτς. Σβετιτσιάνι. Ντράζεν Πέτροβιτς. Άζα Πέτροβιτς τώρα. Προσπαθεί να μπει προς το ελληνικό καλάθι. Μετράει το καλάθι που πέτυχε και έχει γίνει και φάουλ από τον Γιουγκοσλάβο. Επιθετικό φάουλ πάνω στο Χριστοδούλου. Ξανά η φάση. Και πολύ σωστά είδατε πως είχε τοποθετηθεί ο Χριστοδούλου. Έπεσε πάνω του ο Πέτροβιτς. Σκορ 21-12. 12 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Με 6 ομαδικά φάουλ για την Ιουγκοσλαβία και 4 για την Ελλάδα. Ο Γκάλης αργά αργά στο κατέβασμα της μπάλας. Πάντα Γκάλης. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Επιθετικό φάουλ από τον Γουόρνικ στον Φάνη Χριστοδούλου που τον βλέπουμε να διαμαρτύρεται. Είναι το 5ο ομαδικό για την ελληνική ομάδα και το 1ο για τον Χριστοδούλου. Γιουγκοσλάβοι τώρα με τον Άζα Πέτροβιτς. Ντράζεν. Με αντίπαλο πάντα το Φάνη. Σβετιτσιάνιν από την άλλη μεριά δοκιμάζει σούτ 3 πόντων. Και η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Καθώς ο Πάσπαλιε δεν πρόλεσε να τη συγκρατήσει. Ο Πάσπαλιε που πήγε στο rebound. Γιαννάκης. Ο αρχηγός που σήμερα συμπληρώνει 200 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Φασούλας στον Καμπούρη. Προσποίηση στο Βράνκοβιτς και φάουλ. Δύο βολές για τον Αργύρη Καμπούρη. Που καθώς είδε τον πανύψηλο Γιουγκοσλάβο να έρχεται πάνω του για την ψυχραιμία, να κάνει την προσποίηση και να πάρει το φάουλ. Τρία φάουλ ο Βράνκοβιτς. Ο Τσόσιτς βάζει στον αγώνα τον Ράντοβιτς στη θέση του Άζα Πέτροβιτς. Και ο Αργύρης Καμπούρης έτοιμος για τις δύο βολές. Ακόμα μία. Ράντοβιτς. Πάσπαλιε. Ελίσσεται. Οι Γιουγκοσλάβοι κερδίζουν. Η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Ο κύριος Μαϊνινή που ήταν δίπλα. Ντράζεν Πέτροβιτς.
πάσεις παλιές στο επιθετικό rebound. Δεν μετράει το καλάθι. Εκπληρωθεί με φάουλ από τον Γουόρνικ ο Ιουγκοσλάβος. Και να που μπαίνει στον αγώνα ο Νίκος Φιλίππου στη θέση του Καμπούρη. Καμπούρης που αποχωρεί. Τρία φάουλ ο Πάσπαλιε. Οκτώ η Ιουγκοσλαβία. Και θα πρέπει ο παίκτης που κέρδισε το φάουλ από τον Πάσπαλιε να εκτελέσει μία συν μία βολή. Γιατί η μπάλα ήταν στην κατοχή της Ιουγκοσλαβικής ομάδας, της ελληνικής ομάδας και όχι της Ιουγκοσλαβικής. Οι σκόρερς Χριστοδούλου 9 με 3 τρίποντα, Γιαννάκης 6 με 2 τρίποντα, Πάσπαλιε 5, Πέτροβιτς 4. Ποσοστό ευστοχίας, η ελληνική ομάδα 63%, η Ιουγκοσλαβική 33%. Να η Μακρακόμη που είναι παρούσα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο Γιαννάκης που κέρδισε το φάουλ έχει μία συν μία βολή. Τώρα ο Ράντοβιτς, playmaker για την Ιουγκοσλαβική ομάδα. Ζετιτσιάνιν, Ντράζαν Πέτροβιτς. Κερδίζουν το rebound οι Ιουγκοσλάβοι με τον Ράντοβιτς. Και έχει κάνει φάουλ ο Φιλίππου. Αν η ελληνική ομάδα μπορούσε να πάρει εύκολα το αμυντικό rebound, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να είναι το σκορ. Αυτός είναι ο Ντίβατς που μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Βράνκοβιτς. Ο Ντίβατς 2 μέτρα και 12 εκατοστά. Ακόμα μία βολή για τον Ράντοβιτς. 23-12 το σκορ. 23-13 τώρα. Γκάλης, αργά-αργά για τον Χριστοδούλου. Γιαννάκης, πασάρι στο Φασούλα που θα χάσει την μπάλα από Ντίβατς και Ζετιτσιάνιν. Ντράζαν Πέτροβιτς, Ζετιτσιάνιν παίρνει την εσωτερική. Τον σταματάει όμως ο Φιλίππου. Χριστοδούλου και φέρνει ο Γκάλης στην αντεπίθεση. Πιέζει ο Ράντοβιτς και κάνει φάουλ ο Ιουγκοσλάβος. Καθώς ο Γκάλης ήταν έτοιμος να σηκωθεί προς το αντίπαλο καλάθι. Είδατε ξανά τη φάση με πόση δύναμη ο Ιουγκοσλάβος κατέβασε το χέρι του πάνω στη μπάλα και στα χέρια του Γκάλη. Ο Γκάλης που έχει πετύχει 4 πόντους. Τώρα Ράντοβιτς. Κλείνει ο Φιλίππου την μπάλα στον Γκρίμποβιτς και με καλάθι 3 πόντων μειώνει σε 23-16. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Γκάλης, Φιλίππου για τον Γιαννάκη, πασάρει αυτό στο Φασούλα. Γιαννάκης, το πρώτο rebound το Φιλίππου, επιθετικό. Η μπάλα φτάνει στον Χριστοδούλου. Γιαννάκης κάνει το λάθος εκεί, μπερδεύεται. Ο Ράντοβιτς και άλλοι δύο στην αντεπίθεση. Ο Ντράζαν Πέτροβιτς εύκολα στο lay-up, 23-18. Δεν συγχωρούν τα λάθη οι Ιουγκοσλάβοι. Και ο Μαϊνινή χρεώνει με φάουλ τον Φιλίππου γιατί έσπρωξε κάποιον αντίπαλο. Να ο Γάλλος. Ναι, λέει φάουλ ο Φιλίππου. Ενώ ο Κώστας Πολίτης βρίσκει την ευκαιρία
να πάρει time out, καθώς βλέπει ότι μετά την αρχική, μετά το αρχικό εντυπωσιακό ξεκίνημα, οι Γιουγκοσλάβοι κοντεύουν να γυρίσουν το παιχνίδι ανάποδα. Εννέα λεπτά λοιπόν και 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η εθνική μας προηγείται στο σκορ της Γιουγκοσλαβίας με 23-18. Ο Μέμος Ιωάννου μπήκε στον αγώνα στη θέση του Φιλίππου. Κόντεινε η ελληνική πεντάδα. Ο Γκάλης στο Φασούλα. Αυτός αν και έφτασε πολύ κοντά στο καλάθι δεν τα κατάφερε. Ιωάννου με την μπάλα στο Χριστοδούλου. Γιαννάκης τώρα. Χριστοδούλου. Το σούτ υποπίεση και 25-18 από τον Φάλη Χριστοδούλου που πραγματοποιεί μια μεγάλη εμφάνιση. Ντίβατς με αντίπαλο το Φασούλα. Rebound επιθετικό ο Γκρίμποβιτς. Είναι πολύ αδύνατη η ελληνική ομάδα στα rebound, στα αμυντικά rebound. Μας έχουν πάρει πλήθος από επιθετικά rebound οι Ιουγκοσλάβοι. Χριστοδούλου έκανε το δεύτερο του φάουλ. Η ελληνική ομάδα έχει 8. Και ο Γκρίμποβιτς, ο Γκόραν Γκρίμποβιτς, 27 ετών, 2-1 της Παρτιζάν Βελιγραδίου, έχει δικαίωμα για 2 βολές. 25-19. Πάλι χάθηκε το rebound. Ευτυχώς που ο Πέτροβιτς πέταξε την μπάλα πάνω στο στεφάνι. Γκάλης. Γκάλης επιχειρεί το σούτ απ' έξω. Και φάουλ από τον Σβέτιτσιάνιν. Είναι το πρώτο φάουλ του Ιουγκοσλάβου. 2 βολές για τον Νίκο Γκάλη. Όλα αυτά 8 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου χρόνου. Να ο Γκάλης, άστοχος όπως και προηγουμένως, έχει πετύχει 4 πόντους, έχει αστοχήσει 2 φορές σε ελεύθερες βολές. 26-19. Ο Ράντοβιτς σε θέση playmaker για την Γιουγκοσλαβία. Πέτροβιτς, Γκρίμποβιτς, rebound από Φασούλα και Ιωάννου. Η μπάλα στο Χριστοδούλου, από εκεί στο Γιαννάκη. Γιαννάκης κοντρολάρει, αφήνει στον Γκάλη. Αυτός έχει τον Σβετιτσιάνιν. Το σούτ υποπίεση και 28-19. 9 πόντι διαφορά, 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Οι Γιουγκοσλάβοι κάνουν το λάθος. Η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Ελίσσεται. Αλλά ο Ράντοβιτς θα κλέψει την παλιά προς το Φασούλα. Σβετιτσιάνιν, rebound από τον Χριστοδούλου που μάχεται σαν λιοντάρι. Γκάλης τώρα με τον Ντίβατς, το σούτ με ταμπλό, rebound ο Ιουγκοσλάβος. Σβετιτσιάνιν, Ντράζεν Πέτροβιτς, Γκρίμποβιτς. Δεν θα προλάβει ο Φασούλας, έτσι λοιπόν η μπάλα είναι ξανά για την Ιουγκοσλαβία. 7 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου, και ενώ ο Τσόσιτς ξαναβάζει τον πας παλιά στη θέση του Σβέτιτσιάνου.
ή μάλλον όχι, στη θέση του Ράντοβιτς. Να, ο Ράντοβιτς βγήκε. Ο Σβετιτσιάνιν μένει στο παιχνίδι. Βλέπει την αλλαγή ο πολίτης, σηκώνει αμέσως στον Γκαμπούρη, γιατί δεν βγαίνουν τώρα τα ύψη. Ο Πέτροβιτς, καλάθι τριών πόντων, 28-22. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς, 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Γιαννάκης στον Ιωάννου και από εκεί στον Γκάλι. Χριστοδούλου. Επιχειρεί νέο τρίποντο, αλλά ξανακερδίζει την μπάλα. Σύγκρουση με τον Ντράζεν Πέτροβιτς και ο Γουόρνικ δίνει την μπάλα για την ελληνική ομάδα. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Φάνης πάει στο rebound. Θα μπορούσε να έδινε και φάουλ εκεί ο Γουόρνικ στον Ντράζεν Πέτροβιτς, έτσι όπως κατέβασε το χέρι του στην μπάλα και στα χέρια του Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης γυρίζει στο Φασούλα. Φάουλ πάνω στον Έλληνα Σέντερ Φορ από τον Γκρίμποβιτς. Ένα καθαρό φάουλ. Του έπιασε ο Γιουγκοσλάβος τα χέρια και τα κατέβασε. Για να δούμε τη φάση. Εκεί το χέρι του Γκρίμποβιτς, το είδατε πώς κατέβηκε. 11 φάουλ για τη Γιουγκοσλαβία, 8 για την Ελλάδα και 2 βολές για τον Παναγιώτη Φασούλα, ενώ ο Τσόσιτς απέσυρε τον Βετσιάνιν και επανέφερε στον αγώνα τον Άζα Πέτροβιτς. Ο Φασούλας έτοιμος για τις βολές. Έχει ακόμα μία. Η ελληνική ομάδα είναι άστοχη στις ελεύθερες βολές σήμερα. Είναι αδύνατη και στα rebound. Παρόλα αυτά προηγείται χάρη στα τρίποντα του Χριστοδούλου και του Γιαννάκη. Εδώ όμως ο Ντράζεν Πέτροβιτς μείωσε σε 28-25. 28-24 μάλλον, δεν ήταν τρίποντο. Ο Γιαννάκης για τον Χριστοδούλου. Γιαννάκης έξοχα για τον Φασούλα. Αυτός όμως δεν θα τα καταφέρει. Παρότι ελευθερώθηκε. Ντράζεν Πέτροβιτς. Πασπαλιέ στον εφηδιασμό. 28-26. Να εδώ ο Πασπαλιέ σε πρώτο πλάνο. Και ακόμα 6 λεπτά για να τελειώσει τον πρώτο μήχρονο. Ο κόσμος με νέες κραυγές. Ελλάς-Ελλάς. Προσπαθεί να ενθαρρύνει τους παίκτες σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, καθώς βλέπουν ότι οι Γιουγκοσλάβοι πλησιάζουν στο σκορ. Γκάλης. Χριστοδούλου. Rebound από τον Άζα Πέτροβιτς. Και ο Ντίβατς στο lay-up. Rebound ο Χριστοδούλου. Κερδίζουν ξανά οι Γιουγκοσλάβοι. Ντίβατς και 28-28, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ισοπαλία λοιπόν. Η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να κρατήσει ούτε ένα μέρος από την αρχική διαφορά των 11 πόντων. Και οπωσδήποτε τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, καθώς οι Ιουγκοσλάβοι έχουν ξεπεράσει και την το πρώτο τρακ, θα έλεγα, από την παρουσία και από τις εκδηλώσεις των φιλάθλων. Βλέπω ότι ο πολίτης ετοιμάζεται να βάλει στον αγώνα τον Σταυρόπουλο. Τα ποσοστά ευστοχίας έπεσαν για την ελληνική ομάδα, 47%, ανέβηκε για την Ιουγκοσλαβία, 37%. Και πράγματι μπήκε ο Νίκος Σταυρόπουλος στη θέση του Μέμου Ιωάννου. Ενώ βγήκε και ο Χριστοδούλου για να μπει ο Καμπούρης. Συνεχίζουμε δηλαδή με τρεις κοντούς. Ο Γιαννάκης σαν playmaker για τον Γκάλι, που έχει τον Πάσπαλιε σαν αντίπαλο. Γκάλις για τον Σταυρόπουλο. Αυτό στο Γιαννάκη,
Το σούτ τύπου ασφιχτική πίεση, ο αρχηγός δεν κατάφερε να κερδίσει το rebound. 28-28, 5 λεπτά πριν από το τέλος του μηχρόνου και οι Ιουγκοσλάβοι με τον Άζα Πέτροβιτς στην επίθεση. Ντράζεν Πέτροβιτς. Φάουλ από τον Γιαννάκη που έχει αναλάβει τώρα το μαρκάρισμα του Πέτροβιτς καθώς ο πολίτης τράβηξε τον Χριστοδούλου στον πάγκο. Ο Γόρνικ που καταλόγησε το φάουλ στο Γιαννάκη δείχνει ότι ο Ντράζεν Πέτροβιτς έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη και το ένατο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. Ο Πέτροβιτς στις βολές. Η Ιουγκοσλαβία προηγείται για πρώτη φορά με 28-29. Και τώρα 28-30. Γκάλης. Πάντα Γκάλης για τον Γιαννάκη, Σταυρόπουλος, Φασούλας για τον Καμπούρη. Τον σταματάει ο Γκρίμποβιτς. Άζα Πέτροβιτς. Πάσπαλε. Χάνει την μπάλα ο Ιουγκοσλάβος. Ο Καμπούρης στο Γιαννάκη. Από εκεί στο Σταυρόπουλο. Ο Φασούλας στον εφνδιασμό. Είναι πολύ άστοχος. Πάσπαλε τώρα. Και έρχεται με follow ο Ντίβατς να κάνει το σκορ 28-32. Υπάρχει μια αποδιοργάνωση στην ελληνική πεντάδα. Ο Φασούλας δεν είναι το γνωστό στήριγμα κάτω από τα καλάθια. Έχει χάσει τις μάχες των rebounds. Έχει χάσει και σίγουρα καλάθια, καθώς οι συμπαίκτες του τον έβγαλαν σε πλεονεκτική θέση πολλές φορές και δεν μπόρεσε να υποφεληθεί. Εδώ στις εξέδρες ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Μπάσκετ και η ψυχή της διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ. Ο Γκάλης στην επίθεση. Ντράζεν Πέτροβιτς. Σουτ τριών πόντων και η Ιουγκοσλαβία ξεφεύγει με 28-35. Ο Γιαννάκης σαν playmaker. Ο πολίτης έχει αποσύρει τον Φασούλα στον πάγο και έχει βάλει τον Φιλίππου στη θέση του. Ο Φιλίππου που σημαδεύει το σίδερο. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς με την μπάλα. Πάντα Πέτροβιτς. Τον αδερφό του τον Άζα. Κερδίζει ο Πάσπαλε. Άζα Πέτροβιτς. Γκρίμποβιτς. Νέο καλάθι τριών πόντων. 28-38. Το παιχνίδι κύρισε τελείως ανάποδα. Είμαστε 11 πόντους μπροστά. Βρεθήκαμε 10 πόντους πίσω. Η Ιουγκοσλαβία δεν αστείευεται. Το έχουμε πει. Το είπαμε από τον πρώτο αγώνα. Ήταν θαύμα. Πραγματικό θαύμα που την κερδίσαμε. Είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί το ίδιο θαύμα μέσα σε 8 μέρες. Άλλωστε οι παίκτες, οι Έλληνες παίκτες έχουν δώσει όλες τις δυνάμεις για να φτάσουν μέχρι εδώ. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης για τον Ιωάννου. Γκάλης. Φάουλ από τον Πάσπαλε πάνω στον Νίκο Γκάλη. 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ξανά η φάση. Μία συν μία βολή για τον Νίκο Γκάλη που έχει πετύχει 7 πόντους. Και συνεχίζει να είναι άστοχος στις βολές. Ο Ντίβατς για τον Άζα Πέτροβιτς. Άζα Πέτροβιτς για τον Πάσπαλε. Πέτροβιτς. Πάσπαλε κοντά στο καλάθι. Πασάρι στον Ντίβατς. Και 28-40, 12 πόντοι για την Ιουγκοσλαβία.
Η εξέδρα έχει παγώσει. Η ελληνική ομάδα είναι εκτός ρυθμού. Χριστοδούλου. Ατομική προσπάθεια και 30-40 μειώνει ο νεαρός. Τον είδαμε εδώ. Ακόμα 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Ο Άζα Πέτροβιτς κάτω από τα σφυρίγματα της εξέδρας για τον Γκρίμποβιτς. Από εκεί στον Ντίβατς και φάουλ του Καμπούρη καθώς προσπάθησε να κλέψει την μπάλα πριν φτάσει στον Ιουγκοσλάβο σεντερφόρ. Τώρα ο Τσόσιτς βγάζει τον πας παλιά και βάζει τον νεαρό Κούκοτς, Τόνι Κούκοτς. 19 μόλις ετών, 2 μέτρα και 6 εκατοστά, παίζει στην γιουγκοπλάστικα του Σπλίτ. Ο Ντίβατς στις βολές. Η μπάλα ξανά για την Ιουγκοσλαβία, καθώς δεν υπάρχει αμυντικό rebound στην ελληνική ομάδα. Και ο Πολίτης ξαναβάζει το Φασούλα. Τουλάχιστον νάτος ο Φασούλας έτοιμος να μπει. Στη θέση του Καμπούρη. Ο Άζα Πέτροβιτς για τον Ντίβατς. Άζα Πέτροβιτς με αντίπαλο τον Γκάλι για τον Κούκοτς. Ξανά Πέτροβιτς. Για τον αδελφό του τον Ντράζεν και φάουλ του Γιαννάκη. Φάουλ που καταλογίζει ο Μαϊνινί. Να εδώ ο Γάλλος. 3 φάουλ ο Γιαννάκης. 1+1 βολή για τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Εδώ βλέπω έναν εκνευρισμό μεταξύ των παιχτών. Κάποια σπροξήματα. Αυτή η Πέτροβιτς δεν είναι και τόσο καλά παιδιά. Όταν η ομάδα τους, η Τσιμπόνα, έχασε στον τελικό των play-off του Ιουγκοσλαβικού πρωταθλήματος, έκαναν μαύρο στο ξύλο τον διαιτητή και είναι και οι δύο βαριά τιμωρημένοι για το Ιουγκοσλαβικό πρωτάθλημα. Ντράζαν Πέτροβιτς έτοιμος για 1+1 βολή. Ο Γκάλης μακρινό rebound, έχει μπροστά του τον Γκρίμποβιτς. Φάουλ από τον Γιουγκοσλάβο και 2 βολές για τον Νίκο Γκάλη. Ενώ ο Τσόσιτς ζητάει time out, 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Είδατε ξανά τη φάση. Και ενώ το σκορ είναι πάντοτε 30-40 υπέρ της Ιουγκοσλαβίας. Στατιστική της ελληνικής ομάδας, μόλις 41% ποσοστό ευστοχίας στις ελεύθερες βολές, 29% στα δίποντα, 62% στα τρίποντα, 17 rebounds, 1 assist, 3 κοψίματα αντιπάλων σουτ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη, 11 φάουλ. Ο Γκάλης έτοιμος για τις βολές. ...31-40... από τον πρώτο σκόρερ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο Πολίτης εδώ μιλάει στον πάγκο σε Φιλίππου και Σταυρόπουλο. ...31-40... 1,5 λεπτό για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Άζα Πέτροβιτς με την μπάλα για τους Ιουγκοσλάβους. Τώρα ο αδελφός του ο Ντράζεν με αντίπαλο τον Φάνη Χριστοδούλου. Ενώ στον αγώνα έχει μπει και ο Ανδρίτσος αντί για τον Γιαννάκη. Αντί για τον Γιαννάκη, Ντίβατς. Κούκοτς. Πασάρι στον Ντίβατς. Φάουλ ο Ανδρίτσος.
πάνω στον Ιουγκοσλάβο αντίπαλο. Όχι, τελικά βλέπω ο Φασούλας. Το δεύτερο φάουλ του Φασούλα πάνω στον Ντίβατς. Να ο Ντίβατς, 6 πόντι, 6 rebound. 31-41, 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κούκοτς με σπρόξιμο πήρε το rebound. Ο Γουόρνικ καταλόγησε το φάουλ. Ο Τσόσιτς δείχνει να απορεί. Φιλίππου Καμπούρης Γιαννάκης στον μπάγκο της ελληνικής ομάδας. Και ο Λιβέρης Ανδρίτσος που κέρδισε το φάουλ, έχει μία σε μία βολή. 32-41. Ένα λεπτό και 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Άζα Πέτροβιτς με την μπάλα. Μαρκάρι ο Γκάλης. Λιγότερο από ένα λεπτό, Γρίμποβιτς θα νικήσει το Φασούλα, 33-43. Και τώρα Μέμος Ιωάννου. Πάντα Ιωάννου. Ανδρίτσος. Το σουτ χωρίς καθυστέρηση, κανείς Έλληνας στο rebound. Μόνοι τους Ιουγκοσλάβοι. 27 δευτερόλεπτα, ο Άζα Πέτροβιτς. Αργά-αργά. Ντράζεν τώρα. Επιχειρεί τον πάσιμο. 33-45, 12 πόντι διαφορά. Και 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την ελληνική ομάδα για να εκδηλώσει επίθεση. Ανδρίτσος για τον Χριστοδούλου. Μετράει το... Ο Μαϊρινή λέει ότι δεν μετράει. Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν, είναι τρίποντο και μία βολή. Για να ξαναδούμε τη φάση. Χριστοδούλου. Το φάουλ την ώρα που σουτάρει, γιατί δεν μετράει. Πότε καταλογίστηκε το φάουλ. Εντελώς αψυχολόγητη η απόφαση του Γάλλου. Ορίστε. Αν έγινε φάουλ, έγινε και την ώρα του σουτ. Σε περιπτώσει ο Ντράζεν Πέτροβιτς έχει 2 φάουλ. Οι διαιτητές δίνουν μία συν μία βολή στον Φάνη Χριστοδούλου. 34-45, ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και τώρα 35-45, ο Κούκοτς πετάει την μπάλα προς το ελληνικό καλάθι. Το ημίχρονο τελείωσε με 10 πόντους διαφορά για την Ιουγκοσλαβία, ενώ η ελληνική ομάδα είχε προηγηθεί στην αρχή με 11 πόντους και είχε δώσει προς στιγμή την εντύπωση ότι θα κυριαρχούσε στον αγώνα. Η γενική στατιστική, η Ελλάδα 55% στις ελεύθερες βολές, η Ιουγκοσλαβία 40, 27% η Ελλάδα στα δίποντα, 42% η Ιουγκοσλαβία, 62% η Ιουγκοσλαβία στα τρίποντα, 45% η Ιουγκοσλαβία. Η μεγάλη διαφορά όμως είναι στα rebound, 18 ελληνικά, 30 Ιουγκοσλάβικα. Μία assist για την Ελλάδα, 2 για την Ιουγκοσλαβία. 3 κοψίματα αντιπάλων σουτ η Ελλάδα, 2 Ιουγκοσλαβία. 2 κλεψίματα εμείς, 5 Ιουγκοσλάβοι. 5 λάθη η Ελλάδα, 3 Ιουγκοσλαβία. 12 φάουλ η ελληνική ομάδα και 15 η Ιουγκοσλαβική. Σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε, θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Το θυμίζω το σκορ, 35-45 για την Ιουγκοσλαβία. Και το τζάμπολ από τον Φασούλα. Γιαννάκης σουτ για 3 πόντους. Rebound η Πέτροβιτς. Ο Άζα για τον Γκρίμποβιτς. Ντίβατς θα νικήσει το Φασούλα. 35-47. Και τώρα η δική μας με τον Γιαννάκη.
πάντα Γιαννάκης, Χριστοδούλου, Γιαννάκης, Γκάλης, που έχει αντίπαλο τώρα τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Πάνω βλέπω οι Γιουγκοσλάβοι τι έχουν κάνει, έχουν κλειστεί σε ζώνη. Έτσι μου φάνηκε. Δεύτερο φάουλ ο Άζα Πέτροβιτς. Όχι, όχι, man to man, παίζουν οι Γιουγκοσλάβοι κανονικά. Χριστοδούλου στο Γιαννάκη. Αυτό στο σούτ με ταμπλό και 37-47. Αρχηγός της ομάδας εδώ. Και θυμίζω στο σημερινό παιχνίδι συμπληρώνει 200 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Ντράζεν Πέτροβιτς. Και ο Γκρίμποβιτς πήρε το rebound. Συνεχίζεται η ίδια κατάσταση με το πρώτο ημίχρονο στα rebound. Ο Φασούλας κερδίζει. Γιαννάκης Γκάλης. Το σούτ υποποίηση. 39-47. Μειώνει ο Νίκος Γκάλης. Ο χαμένος ενθουσιασμός ξαναγυρίζει στην εξέδρα. Ντράζεν για τον αδελφό του τον Άζα Πετρόβιτς. Ντίβατς μπροστά από το Φασούλα, κερδίζει ο Κούκοτς όμως που απλώθηκε εκεί σαν χταπόδι και φάουλ από τον Καμπούρη. 4 φάουλ ο Αργύρης Καμπούρης, ξανά η φάση. Άργησε να σηκωθεί ο Καμπούρης, του πήρε ο Ντίβατς το rebound. Του πήρε ο Κούκοτς μάλλον. Πέτροβιτς. Γκρίμποβιτς, Άζα Πέτροβιτς για τον Ντράζεν. Ασίστ πάσα στον Ντίβατς και κάρφωμα εντυπωσιακό από τον νεαρό Γιουγκοσλάβο σεντερφόρ που έχει πετύχει 11 πόντους, έχει 5 στα 8 δίποντα. 39-49 το σκορ. Ο Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. Πάντα Γιαννάκης για τον Φασούλα. Και συνεχίζει να είναι άστοχος. Άζα Πέτροβιτς. Φασούλας που έχει 1-5. Ένα εύστοχο στα 5 σουτ που έχει επιχειρήσει. Κούκοτς. Καλάθι 3 πόντων, 39-52. Η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της Γιουγκοσλαβίας, 13 πόντοι. Ο Γκάλης θα κερδίσει φάουλ στην προσπάθειά του να διεισδύσει προς το Γιουγκοσλαβικό καλάθι. Ο Άζα Πέτροβιτς χαμογελάει, θέλοντας να δείξει ότι δεν έκανε φάουλ. Ενώ ο Κώστας Πολίτης ετοιμάζεται να ξαναβάλει στον αγώνα τον Λιβέρι Ανδρίτσο στη θέση του Αργύρη Καμπούρη. Ο κόσμος συνεχίζει να ενθαρρύνει τους Έλληνες παίκτες και έτσι πρέπει να κάνει μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα από αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα οι παίκτες μας είναι θριαμβευτές, πραγματικοί θριαμβευτές αυτό το 25ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 41-52 μείωσε ο Γκάλης. Και επαναλαμβάνω, το να κερδίσεις τη Γιουγκοσλαβία δύο φορές μέσα σε 8 μέρες είναι κάτι που κανείς δεν θα μπορεί να το πιστέψει. Ο Ντίβατς για τον Κούκοτς. Ντράζεν Πέτροβιτς. Πάντα το μεγάλο ταλέντο του Γιουγκοσλαβικού μπάσκετ. Πασάρι έξω στον Γκρίμποβιτς για 3 πόντους. Οι Γιουγκοσλάβοι συνεχίζουν να κυριαρχούν στα rebound. Παίζουν βόλεϊ κάτω από το ελληνικό καλάθι. Φάουλ του Χριστοδούλου πάνω στον Ντράζεν Πέτροβιτς που καταλογίζει ο Μαϊνινί. Είναι το τρίτο φάουλ του Χριστοδούλου. Να εδώ ο Φάνης, καλύτερος μέχρι στιγμής παίκτης της ελληνικής ομάδας στο σημερινό παιχνίδι. Έχει πετύχει 15 πόντους. Έχει πάρει και 5 rebound.
41-53 από τον Ντράζεν Πέτροβιτς, 16 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Γκάλης πλησιάζει προς το γιουγκοσλαβικό καλάθι. 43-53. Να εδώ η μηχανή καλαθιών που ακούει στο όνομα Νίκος Γκάλης. Και τώρα οι Γιουγκοσλάβοι αργά-αργά με τον Άζα Πέτροβιτς. Δίβατς. Έχει προηγηθεί φάουλ όμως από τον Γκάλη. Πρέπει να είναι το πρώτο φάουλ του Γκάλη και το τρίτο ομαδικό της ελληνικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Ο Άζα για τον Ντράζεν. Αυτός τον Κούκοτς και από εκεί γρήγορα στον Άζα. Κούκοτς πήγε να αποτύχει ένα θεματικό καλάθι. Τώρα Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. Τον Μάσιμο Γκάλης από καλή θέση το σουτ. Follow από Φασούλα και θα στείλει την μπάλα μέσα στο γυναικό καλάθι. 45-53 από τον Παναγιώτη Φασούλα. 8 πόντι διαφορά. Άζα Πέτροβιτς για τον Ντράζεν. Άζα και rebound. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Τελικά Γκάλης. Οι Έλληνες παίκτες δεν εγκαταλείπουν τη μάχη. Πάντα Γκάλης. Ελίσσεται. Και φάουλ από τον Κούκοτς. Δύο βολές για τον Νίκο Γκάλη. Όχι. Ο Μαϊνίνη λέει μπάλα πλάγια, δεν δίνει βολές. Θεωρεί ότι το φάουλ έγινε πριν ο Γκάλης φτάσει σε θέση για σουτ. Γκάλης, σουτ για 3 πόντους. 48-53. Η ελληνική ομάδα ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. 5 πόντι διαφορά. Και ακόμα 15 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ντράζεν Πέτροβιτς, ο κόσμος ξυπνάει. Οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην Ιουγκοσλαβία που έχει 19 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Τσόσιτς αποσύρει τον Άζα Πέτροβιτς και βάζει τον Βετιτσιάνη. Έχει βγάλει και τον Κούκοτς. Ντράζεν. Κάνει την μπάλα. Ανδρίτσος για τον Χριστοδούλου που θα φτάσει στο lay-up. Κοιτάξτε που στέκεται η μπάλα. Έχει δοθεί φάουλ σε ποιον, στο Χριστοδούλου. Όχι, έχει δοθεί φάουλ στον Βετιτσιάνη. Μια άτυχη στιγμή. Η μπάλα έμεινε κολλημένη πάνω στο κεφάλι. Θα μπορούσε να είχε μπει το καλάθι και να είχε από μία βολή. Ο Φασούλας μειώνει σε 49-53. Ακόμα 4 πόντι διαφορά. Rebound το Ραντοβάνοβιτς που ξαναγύρισε στον αγώνα μετά από διάστημα αρκετής απουσίας. Σβετισιάνη. Πάσπαγε. Μαρκάρει και ο Γιαννάκης. Ραντοβάνοβιτς. Ντίβατς. Κερδίζει ο Γιαννάκης και φεύγουν 4 Έλληνες στην αντεπίθεση. Χριστοδούλου. Το λέει up. Τι λέει. Μετράει το καλάθι οπωσδήποτε και φάουλ στο πάνι του Χριστοδούλου. Ναι, 51-53 μέσα σε αποθέωση το δικαίωμα για μία βολή στο Χριστοδούλου. Ξανά η φάση. Δεκατέσσερα λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει ο δεύτερος ημιτελικός. Η ελληνική ομάδα έχει πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής τους Ιουγκοσλάβους. Οι Ιουγκοσλάβοι που προς στιγμή προηγήθηκαν με 13 πόντους. Όμως οι Έλληνες παίκτες δεν παραδόθηκαν. Με μια επική προσπάθεια ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Και τώρα
να τη ξανά διεκδικούν επίσης όρη στη νίκη που θα τους φέρει στο μεγάλο τελικό την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Ο Φάνης Χριστοδούλου, μεγάλη μορφή του αγώνα, έχει μία βολή. 52-53, μας χωρίζει μόνο ένας πόντος. Ο Ράντοβιτς σε θέση playmaker για τους Ιουγκοσλάβους. Ράντοβιτς για τον Ντράζαν Πέτροβιτς. Ο Χριστοδούλου δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Ράντοβιτς. Ραντοβάνοβιτς. Ράντοβιτς σουτ για τρεις πόντους. Rebound ο Πασούλας, δείχνει να ξυπνάει ο Γίγαντας. Και τώρα η μπάλα στον Κάλι. Σουτ απ' έξω χωρίς καθυστέρηση. Ο Φασούλας πάει στο rebound. Και φάουλ του Τίβατς. Ναι, έχουμε το ξύπνημα του Φασούλα. Έχουμε τα rebound που μας έλειπαν στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν το πρώτο φάουλ του Τίβατς. Έκτο ομαδικό για την Ιουγκοσλαβία στο δεύτερο ημίχρονο. Γκάλης. Ελίσσεται. Πασάρι έξω για τον Ανδρίτσο. Την παραφθάνει στον Γκάλι, Φασούλα στα καρφώσει αλλά έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλι. Είναι το... Ο Πίνακας δείχνει πέμπτο φάουλ για τον Πάσπαλιε. Η γραμματεία δείχνει δεύτερο φάουλ για κάποιον άλλον παίκτη. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι η Ιουγκοσλαβία έχει πια 7 ομαδικά φάουλ, η Ελλάδα έχει 3. Και η μπάλα είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα, 13 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Σλάβνιτς, ο βοηθός του Τσόσιτς, δίνει εδώ εντολές στον Πάσπαλιε. Ενώ ο Χριστοδούλου είναι έτοιμος για να επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια. Όμως το παιχνίδι δεν αρχίζει γιατί ο Γόρνικ, κάτος εδώ, είναι στη γραμματεία και κάτι εξηγεί. Πράγματι δείχνουν τώρα στον φωτεινό πίνακα ότι το φάουλ χρεώθηκε στον Τίβατς που έχει 2 φάουλ και όχι στον Πάσπαλιε, ο οποίος μένει με 4 και μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Όλα εντάξει λοιπόν, το λάθος αποκαταστάθηκε, ο Γιαννάκης για τον Γκάλι, αυτός έξω στο Χριστοδούλου, προσποίηση, γίνεται το λάθος εκεί, μπρος πίσω που καταλογίζει ο Γόρνικ, ήταν οφθαλμοφανές άλλωστε και η μπάλα για τους Ιουγκοσλάβους, Ντράζαν Πέτροβιτς. Για τον Πάσπαλιε. Επιχειρήσου τριών πόντων. Έσπρωξε ο Ραντοβάνοβιτς για το επιθετικό rebound. Ο Γουόρνικ καταλογίζει το φάουλ. Το φάουλ πρέπει να ήταν στο Λιβέρι Ανδρίτσο που μια και οι Ιουγκοσλάβοι συμπληρώνουν τώρα 8 φάουλ. Έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή. Εδώ βλέπουμε μία κουβέντα Ιωάννου και Χριστοδούλου. Ήταν το πρώτο φάουλ του Ραντοβάνοβιτς. Ελλάς μπορείς να απλοποιηθείς σε εξέδρες. Ο Ανδρίτσος θα χάσει την ευκαιρία για την ισοφάριση και ίσως για να δώσει το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Ντράζαν Πέτροβιτς θα ξανακερδίσει όμως την μπάλα. Πάλι Πέτροβιτς για τον Ράντοβιτς. 12,5 λεπτά ακόμα. Ο Ράντοβιτς με αντίπαλο τον Γκάλι. Ελευθερώνεται. Rebound από τον Ανδρίτσο. Την μπάλα στο Γιαννάκη. Φασούλας στην αντεπίθεση. Η Ελλάδα μπροστά 54-53 μέσα σε αποθέωση. Ακόμα 12 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Να ο Φασούλας, ο γίγαντας που ξύπνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ντράζαν Πέτροβιτς.
Προσπαθεί ο Χριστοδούλου και οι άλλοι παίκτες κερδίζουν την μπάλα. Χριστοδούλου για τον Γιαννάκη και από εκεί στον Γκάλι. Φάουλ από τον Ράντοβιτς και μία σημεία βολή για τον άσο της εθνικής μας. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ράντοβιτς. Ο Γκάλις έχει πάρει ήδη θέση για τις βολές. Ο Γκάλις συγκεντρώνεται. Ο κόσμος τον ενθουσιασμό του επάνω ξεχνάει να σιωπάσει την ώρα που ο Γκάλις αυτοσυγκεντρώνεται. Χρειάζεται ησυχία εκείνη την ώρα, δεν πρέπει να φωνάζουν. 55-53 και οι Ιουγκοσλάβοι στην επίθεση. Ακόμα 11 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλις κλείνει του διαδρόμου στον Άζα Πέτροβιτς. Ραντοβάνοβιτς. Κερδίζει ο Φασούλας, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Του Φασούλα. Ναι, είναι το τρίτο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα, το βλέπουμε εδώ. Ο Ράτκο Ραντοβάνοβιτς έχει δικαίωμα για δύο βολές. Νάτος. Μειώνει 55-54. Rebound ο Φασούλας, Γιαννάκης. Η ελληνική ομάδα ένα πόντο μπροστά. Ο Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. Γκάλις. Πάντα Γκάλις. Το σούτ υπό πίεση, 57-54. Τρεις πόντοι για την ελληνική ομάδα και ακόμα 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Άζα Πέτροβιτς για τον αδελφό του. Δίβατς, την άλλη μεριά για τον Άζα Πέτροβιτς. Ραντοβάνοβιτς. Το μπάσιμο και το κόψιμο από τον Ανδρίτσο. Γκάλι στην αντεπίθεση. Πλησιάζει στο καλάθι, 59-54. Όλο το γήπεδο βρίσκεται στο πόδι. Ακόμα 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα έχει 5 πόντους διαφορά. Δίβατς. Αλεξάνδαρ για τον Μετιτσιάνι. Το σούτ υπό πίεση και 59-56. Να ο Μετιτσιάνι, ο άσος της Τσιμπόνα. Και τώρα Γιαννάκης. Αλλάζει με τον Χριστοδούλου. Ξανά Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Για το Φασούλα. Ο Γουόρνικ λέει τζάμπολ. Τι τζάμπολ. Οι βήματα ήταν οι φάουλ. Τζάμπολ που το είδω. Εγώ προσωπικά είδα φάουλ. Αλλά το τζάμπολ. Περιπτώσει μην έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από τους διαιτητές. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, έχει μεγάλο πάθος, πολύ δύναμη. Κερδίζει ο Γκάλις μπροστά από τον Άζα Πέτροβιτς. Ξεφεύγει το σούπερ ταμπλό, 61-56. Ο Γκάλις βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι. Έχει πετύχει 24 πόντους μέχρι στιγμής. Ακόμα 9 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Ο Ραντοβάνοβιτς για τον Σβετιτσιάνι. Που απαντάει με καλάθι τριών πόντων. 61-59. Έχουμε πια πλησιάσει στην ώρα της αλήθειας. Δύο πόντοι για την ελληνική ομάδα. Ο Γκάλις κοντρολάρει το παιχνίδι. Πασάρει ωραία στον Ανδρίτσο. Αυτός έξω στο Γιαννάκη. Γιαννάκη στο σούτ με ταμπλό. Κερδίζει ο Φασούλας στο rebound. Το σούτ υπό πίεση, καλάθι και φάουλ! Ναι, ναι, ναι! Καλάθι και φάουλ, 62-63-59 και μια βολή για τον Παναγιώτη Φασούλα. Το γίγαντα που κοιμόταν ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο
αλλά παρουσιάζεται αγνώριστος κυριολεκτικά στην επανάληψη. 11 rebound και 9 πόντοι μέχρι στιγμής. Συνεχίζει να υπάρχει αστοχία στις ελεύθερες βολές από όλους τους Έλληνες παίκτες. Δράζαν Πέτροβιτς. Πασπαλιέ. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Πασπαλιέ. 63-61. Η Ιουγκοσλαβία ξανά στο ένα καλάθι. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά αγώνα. Γιαννάκης, Χριστοδούλου, Ανδρίτσος, Γιαννάκης, Ανδρίτσος, Γιαννάκης, 8 δευτερόλεπτα απομένουν για να γίνει επίθεση, 7, Ανδρίτσος, το σούτ από καλή θέση, 65-61, και να ο Γκρίποβιτς προετοιμάζεται να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ακόμα 8,5 λεπτά. Άσα Πέτροβιτς για τον αδελφό του που χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Χριστοδούλου, Γκάλης, παίρνει την εσωτερική και φτάνει σαν έλουρο στο καλάθι. 67-61. Ακόμα 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα πετάει προς το τελικό. Άσα Πέτροβιτς για τον Πασπαλιέ. Ξανά Πέτροβιτς. Δράζαν Πέτροβιτς. Βετιτσιάνιν το σούτ απ' έξω. Rebound από τους Γιουγκοσλάβους με τον Πέτροβιτς. Προσπάθεια για νέο τρίποντο. Κερδίζει ο Γιαννάκης με ηρωική προσπάθεια. Αλλά έχουμε φάουλ από τον Ραντοβάνοβιτς που καταλογίζει ο Μαϊνινή. Η ελληνική ομάδα ξανά προς το θρίαμβο. Έχανε με 13 πόντους και βρίσκεται 6 πόντους μπροστά. Οι Έλληνες παίκτες δεν υπολογίζουν απολύτως τίποτα. Βλέπετε πως μάχονται σαν λιοντάρια σε όλα τα σημεία του τερέν. Και δίπλα τους 16.000 κόσμος να τους παροτρύνει ανά πάσα στιγμή. Ελλάς, Ελλάς, μπορείς να προκριθείς, είναι το κυρίαρχο σύνθημα. Και να προκριθεί πού? Στο μεγάλο τελικό. Ένα όνειρο που φαίνεται απίστευτο. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που η ελληνική ομάδα βρίσκεται τόσο κοντά. Η ελληνική ομάδα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε πάρει μια θέση καλύτερη από την 8η. Η ελληνική ομάδα μπροστά από όλες τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα. Ο Γιαννάκης κάνει το σκορ 68-61. Και λέω ελπίζουμε γιατί ακόμα η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Ο δρόμος είναι μακρύς. 69-61. 8 πόντι. Ο Ράντοβιτς με την μπάλα. Ραντοβάνοβιτς. Κλείνεται από το Φασούλα. Διώχνουν οι Έλληνες παίχτες. Κερδίζει ο Χριστοδούλου. Είναι απίστευτο. Ο Γκάλης κοντρολάρει αργά-αργά την μπάλα. Πάντα Γκάλης. Έξω στο Χριστοδούλου, από εκεί στο Γιαννάκη. Προσποίηση, σούτ για 3 πόντους. Ριμπάντο, Πασπαλιέ. Αλλά ο Γιαννάκης στην προσπάθειά του να κερδίσει τη χαμένη παλιά θα κάνει το 4ο του φάουλ. Να εδώ, Παναγιώτης Γιαννάκης. 4 φάουλ. Και 5 ομαδικά η ελληνική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Απομένουν 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 69-61. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Φωνάζουν από τις εξέδρες οι 16.000 ενθουσιώδεις φιλάθλοι. Ο Ανδρίτσος κάτοχος της μπάλας. Γιαννάκης για τον Γκάλη. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Ατομική προσπάθεια και νέο καλάθι. 71-61. 71-61 και ακόμα 6,5 λεπτά. Σβετιτσιάνιν έξω στο Ράντοβιτς. Ξανά Σβετιτσιάνιν.
μειώνει 71-63. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το τέλος, από το θρίαμβο, από την είσοδο στον τελικό. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 8 πόντους. Ο Γκάλης αργά-αργά. Πασάρει στον Ανδρίτσο. Αυτό στο Γιαννάκη. Γκάλης. Κοντρολάρει όλο το παιχνίδι μόνος του. Γιαννάκης μόνος του για το τρίποντο. Rebound ο Ανδρίτσος και καλάθι. 73-63. Μοιάζουν μαρμαρωμένοι οι Γιουγκοσλάβοι καθώς έχουν όλη τους την προσοχή πάνω στον Γκάλη. Ακόμα 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Ράντοβιτς για τον Κρίμοβιτς. Φάουλ πάνω στον Κρίμοβιτς από τον Ανδρίτσο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Ανδρίτσος δεν έχει πολλά φάουλ. Ο Τσόσιτς ξαναβάζει στον αγώνα τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Ήταν το πρώτο φάουλ του Ανδρίτσου. Ο Τσόσιτς απέσυρε το Ράντοβιτς. Το βλέπετε στο βάθος με το 10. Και ο Γκρίμποβιτς έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ενώ στις εξέδρες ο κόσμος ψέλνει τον εθνικό μας ύμνο. 70-73-64. Ακόμα μία βολή για τον Γκόραν Γκρίμποβιτς. 73-65. 5,5 λεπτά πριν το τέλος. Ο Γκάλης όσο πιο αργά μπορεί. Ο χρόνος κυλάει υπέρ της ελληνικής ομάδας. Γιαννάκης. Γκάλης. Ανδρίτσος. Χριστοδούλου. Γκάλης. Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Παίρνει την εσωτερική έξω στο Γιαννάκη. Το σούτ υποπίεση και καλάθι. Ένα ανέλπιστο καλάθι καθώς ο αρχηγός φάνηκε σε δύσκολη θέση. 75-65. 14 πόντοι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Και 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς για τον Γκρίμποβιτς. Αυτός απαντάει με καλάθι τριών πόντων. 75-68. 7 πόντοι διαφορά. Ο Γκάλης πάλι αργά-αργά. 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης. Χριστοδούλου, Γιαννάκης, Χριστοδούλου. Ανδρίτσος. Αυτός δεν διστάζει για το σούτ και είναι εύστοχος. 77-68. Να ο Λιβέρης Ανδρίτσος που τόσο πολύ βοηθάει σήμερα την ελληνική ομάδα. Κερδίζει ο Χριστοδούλου. Γκάλης. Ελίσσεται, ξεφεύγει. Το μπάσιμο. Ίσως δεν έπρεπε να εκβιάσει την κατάσταση. Ντράζεν Πέτροβιτς θα ανταποδώσει γρήγορα. 77-70. Ο Γκάλης προσπάθησε προηγουμένως να κερδίσει φάουλ. Ίσως και να γίνει το φάουλ που δεν το σφύριξαν οι διαιτητές. Αλλά καλύτερα δεν θα έπρεπε να ρισκάρει. Ακόμα 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. 77-70. Και ο Γιαννάκης με την μπάλα. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου. Backdoor για τον Γκάλη. Που ευτυχώς θα ξανακερδίσει την μπάλα. Χριστοδούλου έξω στο Γιαννάκη. Σουτ τριών πόντων. Rebound από τον Ντίβατς. Ντράζεν Πέτροβιτς. Σβετιτσιάνι. Σουτ για 3 πόντους. Ο Ανδρίτσος δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Οι διαιτητές την δίνουν στους Γιουγκοσλάβους και έχουν δίκιο. 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το σκορ 77-70 για την ελληνική ομάδα. Ο Γκρίμποβιτς τον πάσπαγε. Νέο ξουτ για 3 πόντους. Rebound ο Χριστοδούλου και φάουλ από τον Σβετιτσιάνιν που προσπάθησε να τρυπήσει το ελληνικό τείχος και να πάρει το επιθετικό rebound. Είναι το τρίτο φάουλ του Σβετιτσιάνιν. Έχει γίνει πάνω στον Γκάλη που πάει να εκτελέσει μία συν μία βολή. Κατά τη γνώμη μου, όσο σίγουρος και αν είναι για τον εαυτό του, δεν θα πρέπει να πάει σε βολές. Οι Γκοσλάβοι λένε ότι το φάουλ δεν έχει γίνει στον Γκάλη.
πάση περιπτώσει ο Γκάλης αποφασισμένος έχει στηθεί για τις βολές. Θα τα καταφέρει. 78-70. 3 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και 79-70. Γιουγκοσλάβοι με τον Ράντοβιτς. Πάντα Ράντοβιτς. Δράζαν Πέτροβιτς. Καλάθι τριών πόντων. 79-73. 6 πόντι διαφορά. 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Ελίσσεται με την μπάλα. Ανδρίτσος. Ο Φασούλας μόνος του. Θα καρφώσει την μπάλα. 81-73. Ακόμα 2,5 λεπτά. Σχεδόν δεν μας χωρίζει τίποτα από το θρίαμβο. Ο Κρίποβιτς για τον Τράζον Πέτροβιτς. Η Ελλάδα μισό βήμα το τελικό. Ο Φασούλας προσπαθεί να διώξει Ράντοβιτς. Τον σταματάει ο Ανδρίτσος. Αλλά ο Ντίβατς ολοκληρώνει την προσπάθεια. 81-75. 6 πόντι, 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Τσόσιτς παίρνει time out. Δύο λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα έχει 6 πόντους αβαντάζ και την μπάλα δική της. Ο μεγάλος τελικός στις 14 Ιουνίου μεθαύριο Κυριακή 8 το βράδυ περιμένει την ελληνική ομάδα. Λίγο να αντέξει ακόμα. Χωρίζουν μόλις 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα από το θρίαμβο και την αποθέωση. Ο πολίτης γεμάτος αγωνία στον πάγκο. Ο Γιαννάκης κοντρολάρει την μπάλα. Σύγχρεμα, αργά-αργά, Χριστοδούλου τώρα. Ο Σβετιτσιάνιν προσπαθεί να παίξει over. Γίνεται το λάθος εκεί. Ο Γιαννάκης με ηρωισμό διώχνει την μπάλα μπροστά από τον Σβετιτσιάνιν που ήταν έτοιμος να φτάσει στο lay-up. Ακόμα 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε το μακροβούτι του αρχηγού. Θαυμάστε ηρωισμό. Σκουπίζεται το τερέν. Η μπάλα είναι πλάγια για τους Γιουγκοσλάβους. Και ξανά το μακροβούτι του Γιαννάκη που ίσως αποδειχθεί σωτήριο. Αυτό το μακροβούτι ίσως πάει την ελληνική ομάδα στο τελικό. Ο Τσόσιτς φουσκώνει, ξεφουσκώνει, σκέπτεται. Ο πολίτης γεμάτος αγωνία. Ράντοβιτς για τον Γκρίποβιτς. Θυσιάζει αυτός προς το καλάθι, γλιστράει, μπάλα στα χέρια του Φασούλα και τώρα Γκάλης. Δυο Γιουγκοσλάβοι είναι πίσω. Ο Γκάλης με την μπάλα στο Γιαννάκη. Ανδρίτσος, Χριστοδούλου, Γιαννάκης. Ο Μαϊνινής σταματάει το παιχνίδι ενώ απομένουν 16 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει η επίθεση η ελληνική ομάδα. Υπάρχει πρόβλημα με τον Γκρίποβιτς που είναι πεσμένο στην ελληνική ρακέτα. Γλίστρησε. Αυτός, να εδώ, γλίστρησε ο Γιουγκοσλάβος πάνω στο σημείο που είχε εξαπλώσει πιο πριν ο Γιαννάκης. Ξανά η φάση. Δηλαδή, θα λέγαμε διπλά σωτήριο το μακροβούτι του Γιαννάκη. Μια φορά που απεσόβησε τον κίνδυνο από τον Σβετιτσιάνη και μια φορά που γλίστρησε ο Γκρίποβιτς καθώς προσπαθούσε να φτάσει μέχρι το καλάθι. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι ο Γιουγκοσλάβος δεν έχει κάτι το σοβαρό. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα ευχόμαστε τραυματισμό αντιπάλου προκειμένου η ελληνική ομάδα να φτάσει μέχρι την νίκη.
όμως ο Γιουγκοσλάβος δείχνει να έχει χτυπήσει πολύ, συνεχίζει να είναι στο έδαφος. Οι αρμόδιοι του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Τώρα σηκώνεται σιγά σιγά και κατευθύνεται υποβασταζόμενος προς τον πάγκο της ομάδας του. Ο Γιαννάκης κοντά λέει στον κόσμο να χειροκροτήσει τον Γκρίμποβιτς και είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο να θριαμβεύεις αγωνιστικά αλλά και σε φίλαθρο πνεύμα. Και οι Έλληνες παίκτες δίνουν μαθήματα σε όλους τους τομείς. Και σε τέχνη και σε ψυχή αλλά και σε ευγένεια. Ανανεώνεται ο χρόνος της επίθεσης για την ελληνική ομάδα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς υπάρχουν 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα στον Γκάλι. 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Γκάλι στο Γιαννάκη. Αυτός με την μπάλα. Αργά αργά. 15 δευτερόλεπτα ακόμα για να γίνει επίθεση. 13, 12. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου. Θα χάσει τελικά την μπάλα καθώς προσπαθούσε να πλησιάσει προς το γιουγκοσλαβικό καλάθι. Απομένουν 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα. Ο Ράντοβιτς για τον Σβετιτσιάνιν. Αυτός το Ράντοβιτς. Ντίβατς, Σβετιτσιάνιν. Σουτ για 2 πόντους και 81-77. 53 δευτερόλεπτα. Ο Πολίτης πρέπει να βάλει κι άλλο κοντό μέσα γιατί οι Γιουγκοσλάβοι τώρα θα πρεσάρουν. Πρέπει να μπει κι άλλος χειριστής της μπάλας, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευκαιρία στο κατέβασμα. 81-77. 4 πόντοι και 53 δευτερόλεπτα. Να εδώ ο προπονητής των θριάμβων και πράγματι είδατε τον Ιωάννου που βγάζει τη φανέλα του για να μπει στον αγώνα. Η παρουσία του είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή. Θα βγει κάποιος από τους ψηλούς. Μάλλον ο Ανδρίτσος. Να εδώ ο Ιωάννου παίρνει τις εντολές. Πράγματι ο Πολίτης έβγαλε τον Ανδρίτσο και έβαλε τον Ιωάννου. Η ελληνική πεντάδα είναι Φασούλας, Γιαννάκης, Γκάλης, Ιωάννου και Χριστοδούλου. Χριστοδούλου, Γκάλης, πρέπει να περάσουν τη σέντρα. Η μπάλα στο Χριστοδούλου και από εκεί στο Γιαννάκη. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης, κοντρολάρι. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου. 10 δευτερόλεπτα για να κάνουμε την επίθεση. Γιαννάκης, στον Γκάλη και φάουλ. Πολύ ωραία. Φάουλ από τον Σβετιτσιάνιν. Έχουμε άλλα 30 δευτερόλεπτα, ενώ απομένουν 26 για να τελειώσει το παιχνίδι. Η νίκη είναι σε χέρια ελληνικά. Το πανηγύρι αρχίζει. 26 δευτερόλεπτα χωρίζουν την Ελλάδα από το τελικό. Έχει 4 πόντους και την μπάλα στα χέρια της. Ο Χριστοδούλου στο πλάγιο, πετάει στο Φασούλα. Αυτός στο Γκάλι. Ο Γκάλης για τον Γιαννάκη. Και από εκεί στον Ιωάννου, ενώ γίνεται νέο φάουλ που δεν σφυρίζεται. Ιωάννου θα πάρει φάουλ από τον Ράντοβιτς 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Ελλάδα είναι στο τελικό. Η Ελλάδα κερδίζει για δεύτερη φορά τη μεγάλη Γιουγκοσλαβία. Είναι απίστευτο πραγματικά. Είναι ένας άθλος χωρίς προηγούμενο. Οι παίκτες μας ξεπέρασαν, έσπασαν τα σύνορα και της πιο τολμηρής φαντασίας. Είναι ένα κατόρθωμα που όμοιό του ίσως δεν έχει να παρουσιάσει ξανά ο ελληνικός αθλητισμός. Ποτέ, μα ποτέ ένα τέτοιο θαύμα, ένα τέτοιο ηρωικό, ένα τέτοιο μεγάλο κατόρθωμα. Η Ελλάδα στο τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Την χωρίζουν μόλις 15 δευτερόλεπτα.
ό,τι και να πούμε, όσο και να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι αδύνατο. Το βέβαιο είναι ότι αυτά τα παιδιά, αυτός ο κόσμος, γράφουν ίσως την πιο χρυσή σελίδα της ελληνικής αθλητικής ιστορίας. Ο Γιαννάκης, κάτοχος της μπάλας. Ακόμα 3 δευτερόλεπτα, 2, Χριστοδούλου το σουτ, το παιχνίδι τελείωσε! Είναι το τέλος, 81-77, η εθνική μας είναι στο τελικό. Η ελληνική ομάδα πραγματικά στον Όλυμπο. Το πιο ψηλό σημείο της δόξας, το ελληνικό μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ τριαμβεύει. Τέτοια γιορτή, τέτοιος τρίαμβος, τέτοιο πανηγύρι, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ποτέ. Ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί, ποτέ δεν το θυμάμαι. Οι στιγμές είναι ανεπανάληπτες. Ραντεβού λοιπόν, από τα μεγάφωνα, όλοι εδώ, όλη η Ελλάδα στραβαίνει προς το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυριακή, 8 το βράδυ. Όσοι μείνουν απ' έξω, δυστυχώς, μόλις 15.000 θα μπουν μέσα στο στάδιο. Όλοι οι άλλοι, καρφωμένοι στις τηλεοράσεις, με μια καρδιά, με μια ελπίδα. Η Ελλάδα και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τώρα πια, εδώ που τη φτάσει, μπορεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τρίαμβος και στο τελικό. Απέναντι την τρομερή ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, νομίζω πως δεν έχω άλλη φωνή για να συνεχίσω αυτή τη μετάδοση. Θα πρέπει να σας αφήσω μόνο με την εικόνα. Ραντεβού την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Για το τελικό και για το θρίαμβο. Γεια σας!